Θα μείνουμε λίγο στο πνεύμα των ημερών και στις δυσκολίες των ημερών και στο πώς πολλοί συμπολίτες μας ζουν το δικό τους δράμα, το δικό τους γολγοθά από τις συνθήκες, τις οικονομικές, τις άθλιες. Πάμε να παρακολουθήσουμε πρώτα ένα ρεπορτάζ για μια οικογένεια που ζει στο σκοτάδι για περισσότερα από 3 χρόνια. Θα δούμε τι έχει προκύψει από αυτό το πρόβλημα και έχουμε κοντά μας εδώ στο στούντιο την κυρία Ευγενία Μάρκου, που είστε άνεργη και είστε η μαμά της οικογένειας, κυρία Μάρκου, και ο κύριος Ηλίας Παπαδόπουλος, μέλος του κινήματος «Δεν πληρώνω». Καλώς ήρθατε και εσείς, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, και γυρνάμε εδώ στο τραπέζι στην κουβέντα μας. Πώς αντέχουν, δηλαδή, και οι τρεις που ζούμε εδώ μέσα. Αυτό δεν περιγράφεται. Όταν η απόγνωση χτυπάει την πόρτα της οικογένειας της κυρίας Ευγενίας, η ελπίδα σβήνει από τα πρόσωπά τους. Ένα σπιτικό χωρίς ρεύμα για 3,5 χρόνια. Τα κεριά που βλέπεις τώρα, αυτό το πράγμα γίνεται 3,5 χρόνια. Μες στο σκοτάδι, να πάρουν ένα κερί, να πάω πιο, δηλαδή, να πλύνω πιάτα ή κάτι για να ξεκινιέμαι γύρω-γύρω, για να μην μου έρχονται στο μυαλό, γιατί στενοχωριέμαι. Ένας νέος που έχει χτυπηθεί από το διαβήτη και αναγκάζεται να μετακινείται σε συγγενικό σπίτι με ψυγείο για να κάνει τις ενέσεις του. Όπως ξέρετε ότι είναι οι ζησουλίνες, ότι πρέπει να είναι στο ψυγείο. Εγώ θεώρησα για να μην πηγαίνει από εδώ και από εκεί, να βάζω τα φάρμακα πάνω σε παγωκίστες. Τέλος πάντων, αυτό έφερε ότι κακό στην υγεία του και έφτασε από τις ινσουλίνες που βάζαμε πάνω στις παγωκίστες να πάθει σιψεμία. Αναγκάζεται να πηγαίνει στο σπίτι της αδερφής σας να κάνει ινσουλίνες πόσες φορές την ημέρα? Πάει 4 φορές την ημέρα. Κάνει στις 9, στις 12, στις 6 και στις 10 η ώρα το βράδυ. Όποιος δεν το έχει ζήσει δεν μπορεί να καταλάβει. Προσπάθειες υπεράνθρωπες γίνονται για να επιβιώσουν και για να μην κινδυνεύσουν ξανά να χάσουν το παιδί τους. Πρώτη μέρα ήταν, το πήγαμε, λες και είχε στραβώσει το στόμα του. Λες και λέγαμε πάει. Πεθαίνει, δηλαδή η ψυχολογία όλων μας ήταν τι να βλέπεις το παιδί σου ότι πεθαίνει. Δεν υπάρχει χειρότερο. Δεν υπάρχει. Τι να πω, στην αρχή ήταν δράμα και για, όχι για μένα μόνο, και για αυτό το παιδί, γιατί η ψυχολογία του ήταν πολύ, πολύ χάλια. Κάθισε 2 εβδομάδες, 4 μέρες περίπου. Λίγοι άνθρωποι θα είχαν τη δύναμη να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις συνθήκες ανέχειας που περνάει η κυρία Ευγενία. Κάνει μπάνιο στις κόρες μου, γιατί εδώ είναι, πρέπει να ζεσταίνεις νερό, πρέπει να πάρεις το κατσαρολάκι και να μπεις να πληθείς. Πώς μπορείς να πληθείς με μια κατσαρόλα νερό? Και η μόνη θέρμανση είναι η σόμπα υγραερίου που έχουμε? Η θέρμανση είναι μόνο αυτό. Το ζεσταίνει το σπίτι? Αυτό δεν... Το ζεσταίνει, δεν το ζεσταίνει. Ίσα που καθόμαστε στο κομμάτι εκεί μπροστά στη σόμπα για να πούμε ότι ζεσθενόμαστε. Προσπαθώ να είμαι ήρεμη για αυτό το παιδί, δηλαδή, για να μην βγάλω θυμό δεν μπορώ να στο δώσω να το καταλάβεις. Κυρία Ευγενία, είδαμε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που ζείτε εδώ και 3 χρόνια.
Έχετε 5 παιδιά, ζείτε μαζί με τα 2 σας παιδιά στο σπίτι αυτό χωρίς ρεύμα 3 χρόνια τώρα. Και το χειρότερο που ακούσαμε είναι ότι το ένα σας παιδί είναι εξαρτημένο από την ινσουλίνη διότι έχει διαβήτη και κινδυνεύσατε, έπαθε ασυψεμία το παιδί γιατί το συντηρούσατε με παγωκίστες, έτσι δεν είχατε ψυγείο. Ναι, ναι. Πώς είναι τώρα τα πράγματα? Καταρχήν πώς είναι το παιδί? Το παιδί εντάξει, επειδή βρήκαμε έναν τρόπο, επειδή σημαίνει η αδερφή μου στη Νέα Πεντέλη και πήγαμε τα φάρμακα εκεί, αλλά τον έχω κάνει, δηλαδή κάνει ένα δρομολόγιο 4 φορές την ημέρα. Πρέπει να κάνει στις 9, στις 12, στις 6 και στις 10 η ώρα το βράδυ. Δηλαδή όλη μέρα μπαινοβγαίνει στο σπίτι, ναι, από ναι, το σπίτι ναι. Το δικό σας, στο σπίτι της αδερφής ναι, σας, ναι, για ναι. Να κάνει την ινσουλίνη που διατηρείται στο ψυγείο της αδερφής ναι, της θείας ναι, ναι. Του. Γιατί μετά από αυτό, γιατί στην αρχή κάναμε τη βλακεία, γιατί νομίζαμε ότι υπαγωγίστη, ότι... Πού να το ξέρετε κι εσείς, κυρία και... Ευγενία, γιατρός είστε, πού να το ξέρατε κι εσείς? Τι να σου πω, είναι... Έφτασε αυτό το σημείο δυστυχώς, κυρία Ευγενία. Ότι ζούμε με 600 ευρώ που παίρνει ο γιος μου ανατρίμηνο κοντά. Και με αυτά, γιατί πριν το βάλω στο ΙΚΑ, γιατί δούλεψα 2 μήνες στο Δήμο και τον ασφάλισα στο ΙΚΑ, πριν τον είχα στην πρόνοια, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να έχει ασφάλεια. Και είναι αυτά τα 600 ευρώ, δηλαδή, ένα τρίμηνο από την πρόνοια. Το μοναδικό εισόδημα. Αυτά, δηλαδή, η πρόνοια σου κάλυπτε, ας πούμε, τις ινσουλίνες, δεν σου κάλυπτε τις ταινίες, τις σύριγγες. Τα οποία τα πληρώνετε από την τσέπη σας. Από την τσέπη. Δηλαδή, από τα λεφτά αυτά που έπαιρνε αυτό το παιδί, έπρεπε να πληρώσω, γιατί είναι θέμα ζωής. Σωστά. Κυρία Ευγενία, είστε άνεργοι. Ούτε τα παιδιά σας εργάζονται. Άρα μιλάμε για μια οικογένεια που αυτό είναι το μοναδικό εισόδημα, δεν μπαίνει τίποτα άλλο αυτό, μέσα στο αυτό, σπίτι. Αυτό. Ναι. Και είσαστε και χωρίς φως. Βεβαίως να πούμε το θετικό ότι η ΔΕΗ έχει ζητήσει από τους Δήμους, κυρίες και κύριοι, τα στοιχεία για να αρχίσουν να γίνονται και ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται οι επανασυνδέσεις σε πάρα πολλά νοικοκυριά που ζουν σε τραγική κατάσταση. Τώρα εδώ στη δική σας ιστορία. Δεν έχετε ρεύμα 3 χρόνια και είσαστε. Με το κεράκι που είδαμε, ναι. Με τη σόμπα υγραερίου που είδαμε και μαγειρεύετε σε ένα γκάζι. Ναι. Αυτή είναι η ζωή σας δηλαδή εδώ και 3 χρόνια. 3,5. Και πώς το παλεύετε, κυρία Ευγενία, πώς το παλεύετε? Πώς το παλεύω, μόνο η ψυχή μου το ξέρει, δηλαδή δεν μπορεί να το καταλάβει. Κάποιος που δεν το έχει περάσει δεν μπορεί να το καταλάβει. Κύριε Παπαδόπουλε, νιώθω άβολα τώρα, ναι, πολύ ναι. Άβολα. Μας δίνετε λίγο την εικόνα της κατάστασης. Δυστυχώς, πάμε κοντά ναι. Στις γιορτές. Πολλοί συμπολίτες μας έχουν τέτοιου είδους προβλήματα. Πάρα πολύ πλέον. Επαναλαμβάνω ότι είναι θετικό το γεγονός ότι έχει ξεκινήσει ήδη η ΔΕΗ. Από πλευράς κυβέρνησης ζητήθηκε η συμβολή των Δήμων για να δοθούν οι οικογένειες αυτές που έχουν ανάγκη να γίνουν επανασυνδέσεις και ήδη κάποιες έχουν ξεκινήσει. Όμως βλέπουμε μια εικόνα. Κοιτάξτε, πολύ δύσκολη, κυρία Μαυραγάνη, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι αποτελούν πλέον τον κανόνα και όχι την εξαίρεση, έχουν τεθεί στο κοινωνικό περιθώριο. Πραγματικά η υπόθεση της κυρίας Ευγενίας που ήρθε και μας βρήκε, όπως και εκατοντάδων άλλων καθημερινά, καταδεικνύει το μέγεθος αυτού του φαινομένου. Το κίνημά μας προσπαθεί να παίξει το ρόλο ενός κυματοθράφστη σε αυτά τα κύματα απανθρωπιάς πραγματικά και κοινωνικής και πολιτικής αναλυσίας, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. 1000 άνθρωποι καθημερινά μένουν στο σκοτάδι. Εμείς δεχόμαστε τηλεφωνήματα καθημερινά, ακόμη και σήμερα, παρά τις εξαγγελίες, και αναμένουμε για τις δράσεις από εδώ και πέρα, αν και είμαστε δύσπιστοι. Δεχόμαστε καθημερινά εκατοντάδες τηλεφωνήματα από ανθρώπους μας που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και που μένουν χωρίς ρεύμα. Μιλάμε για ινσουλινοεξαρτώμενους, ανθρώπους με συσκευές οξυγόνου, για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μακροχρόνιοι άνεργους, χαμηλοσυνταξιούχους. Το κίνημά μας φυσικά μπροστά σε αυτή την πραγματικά κοινωνική καταστροφή, ανθρωπιστική καταστροφή, κάνει ό,τι μπορεί για να αποτελέσει έναν άγχωμα σε αυτή την υπόθεση. Ξέρετε τι βλέπω, κύριε Παπαδόπουλε, και το κρατώς θετικό των ημερών. Αυτό που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ στην πατρίδα μας. Ότι υπάρχει μια ευαισθητοποίηση και έχουν βγει άνθρωποι προς τα έξω και λένε ότι θα πρέπει σε ομάδες, σε κατηγορίες ανθρώπων σαν την κυρία Αργυρό, σαν την κυρία Ευγενία, συγγνώμη, να μην πληρώνουν καθόλου. Να φροντίζεται από κάποια κεντρική πηγή να πληρώνεται το ρεύμα από κάπου κεντρικά. Δηλαδή, αφού δεν έχει τον ήλιο μοίρα.
Πραγματικά το να έχουμε φτάσει τους συνανθρώπους μας σε τέτοια κατάσταση είναι τραγικό από μόνο του, αλλά υπάρχουν εντάξει και φυσική αυτούργη και πολιτική αυτούργη, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Εμείς αυτό, σε αυτές τις εξαγγελίες ΔΕΗ και κυβέρνησης, είμαστε σκεπτικιστές. Παρόλα αυτά, θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να ευοδοθούν αυτές οι προσπάθειες, χωρίς να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι οι θύτες δύσκολα μπορεί να γίνουν, να μπουν στο πλευρό των θυμάτων τους. Για να δούμε, κύριε Παπαδόπουλε. Για να δούμε, παρόλα αυτά, εμείς θα αγωνιστούμε. Θέλω μια τελευταία κουβέντα από την κυρία Ευγενία. Κυρία Ευγενία, αντιλαμβάνομαι τον πόνο σας και νομίζω ότι τον αντιλαμβάνονται και όσοι μας παρακολουθούν. Πριν σας ρωτήσω, για να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, σε τι κατάσταση ζούμε, μου έρχεται μήνυμα και σας το λέω. Ακριβώς έτσι όπως έχει έρθει. Εξαμελής οικογένεια με 4 ανήλικα τα 2 μωρά. Έχουμε ανάγκη από πάνες και φορμάκια. Κύριε Παπαδόπουλε, ναι. Οι πάνες νούμερο 3 και 5, σας παρακαλώ, είναι μεγάλη ανάγκη. Έχουμε τα στοιχεία. Πάνες λοιπόν νούμερο 3 και 5, εξαμελής οικογένεια με 4 ανήλικα και 2 μωρά, κυρίες και κύριοι. Αν αυτή εδώ η εκπομπή και άλλες εκπομπές μπορούμε έστω και με αυτόν τον τρόπο να βοηθήσουμε, ας το κάνουμε. Τι να πω, τόσο απλά. Πλέον επαφείται στην ευαισθησία των συνανθρώπων μας αυτό το πράγμα. Τι να πω, κύριε Παπαδόπουλε, δηλαδή. Δυστυχώς, επειδή και εγώ τα 3,5 χρόνια έχω πάει, δεν μπορεί να φανταστείς, σε εκκλησία, στο Δήμο, όχι για να ζητήσω ελεημοσύνη. Το πρώτο που ζητάγα ήταν δουλειά. Κυρία Ευγενία, νομίζω ότι όλοι οι υπόλοιποι που έχουμε μια κάποια δουλειά, που έχουμε μια κάποια πιο τακτοποιημένη ζωή, όταν μας τρίβεται έτσι κατά πρόσωπο αυτή η δυσκολία της ζωής που περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι γύρω μας, το μόνο απλό που μπορώ να πω είναι ότι αισθανόμαστε άβολα. Δηλαδή, εγώ βλέποντάς σας και παρακολουθώντας το ρεπορτάζ με το παιδί σας που είχε διαβήτη και κινδύνευσε να πεθάνει επειδή δεν μπορούσε να έχει το διαβήτη μέσα σε ψυγείο, επικώς αισθάνομαι άβολα. Δεν ξέρω, ούτε ένας δεν μπόρεσε να σας δώσει έτσι μία μικρή προσφορά βοήθειας. Δυστυχώς, η μόνη βοήθεια που βρήκα μέχρι στιγμής είναι από το κίνημα «Δεν πληρώνω», που τρέξαν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Και εμείς προσπαθούμε δεν ακόμη. Δεν έχει σημασία οικονομική. Έχει... Τώρα μας στέλνουν μήνυμα, κυρία Ευγενία, προσέξτε. Κάντε ένα τηλεμαραθώνιο να μαζευτούν κάποια χρήματα για ανθρώπους που έχουν προβλήματα. Αυτό πρέπει να οργανωθεί κάπως κεντρικά. Δυστυχώς είναι εμβαλωματικά μέτρα αυτά. Σίγουρα η ευαισθησία και η αλληλεγγύη των συνανθρώπων μας παίζει ρόλο. Αλλά αν κεντρικά, όντως αυτό που λέτε, κύριε Μαυραγάνη, και συμφωνώ, δεν αποφασιστεί η αλλαγή ρότας σε δομικά στοιχεία της πολιτικής που εφαρμόζεται, τότε δεν μπορούμε να δούμε άλλη μέρα. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Είμαστε πολύ δύσπιστοι. Τι να πω, κύριε Παπαδόπουλο, δεν ξέρω. Νομίζω ότι πρέπει από τη φύση μας όλοι να έχουμε μια αισιοδοξία. Βέβαια, όταν έρχεσαι κατά πρόσωπο με τέτοιου είδους δυσκολίες, πνίγεται και η όποια αισιοδοξία και αισθάνεσαι ότι κάτι δεν έχουμε κάνει καλά όλοι μας. Τόσο απλά. Κυρία Ευγενία, δεν έχω να σας πω λόγια. Νομίζω ότι υπάρχει κόσμος που θέλει. Τι να πω τώρα. Ξέρετε, πολλές φορές βγάζουμε ένα παρεμφερές θέμα. Και είναι άμεση ανταπόκριση. Χθες βγάλαμε τον κύριο από το Επιτάλλιο με τα 7 παιδιά, που καμιά φορά έρχομαστε σε δύσκολη θέση γιατί φαίνονται και παιδιά. Που λες τώρα εκεί ότι είναι λίγο αντιδεοντολογικό όλο αυτό. Ναι. Και υπάρχει άμεση ανταπόκριση. Πήρε κύριος και του έδωσε σπίτι. Δηλαδή βλέπουμε ότι υπάρχει ανθρωπιά και στις όποιες δυσκολίες περνάμε, από το υστέρημά τους άνθρωποι κάνουν κινήσεις. Και αυτό είναι κάτι σημαντικό. Που μας κρατάει. Αυτά είναι φαινόμενα των καιρών. Έτσι, και ειδικά η ελληνική κοινωνία έχει αλληλεγγύη, πιστεύω, μεταξύ της. Και το κίνημα Δεν Πληρώνω, αυτό το αίσθημα προσπαθεί να εμφυσίσει κιόλας τους συνανθρώπους μας να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κυρία Ευγενία, αλλά δεν μπορεί ποτέ να υποκαταστήσει. Μας τηλεφώνησε η κυρία Χριστίνα, επίσης έτερων στοιχείων ουδέν, και θέλει να σας δώσει χρήματα. Θα σας φέρουμε σε επαφή μετά. Και ό,τι έχει ευχαρίστηση θα σας το δώσει η κυρία Χριστίνα. Ευχαριστώ. Αυτή είναι η ανθρωπιά των ανθρώπων και αυτή είναι η ανθρωπιά των συμπολιτών μας που ακούν, ευαισθητοποιούνται και κάτι κάνουν. Έστω, κύριε Παπαδόπουλε, έστω και έτσι. Εμείς προσπαθούμε να εμφυσίσουμε βέβαια την αλληλεγγύη και όχι τη φιλανθρωπία με την έννοια, καταλάβατε πια, της ελεημοσύνης. Για όνομα. Αλλά φυσικά αυτές οι προσφορές είναι σημαντικότατες και πρακτικά. Η κυρία Χριστίνα είναι στη γραμμή μας να μας πει μισή κουβέντα. Ναι, κυρία Χριστίνα. Γεια σας, κυρία Φέη. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, κυρία Χριστίνα. Γεια σας. Έχω συγκλονιστεί πάρα πολύ. Τι να πω, και η μητέρα μου είχε ζάχαρο και επειδή καταλαβαίνω ότι η κυρία Φέη, την κυρία... Ευγενία. Τώρα που μιλάει, την κυρία Ευγενία. Την κυρία Ευγενία, ναι. Θέλω να... Και εγώ είμαι άνεργη, αλλά...
θα μπορούσα να τη δώσω κάποια χρήματα. Δηλαδή δεν μπορώ να βλέπω αυτά τα πράγματα. Τρέμω ολόκληρη αυτή τη στιγμή μόνο που τη βλέπω έτσι. Τώρα εγώ, κυρία Χριστίνα, που λέτε ότι είστε ανεργοί, αυτό που έχω να πω είναι ότι το κάλεσμα δηλαδή είναι ότι και κάποιοι άνθρωποι που δεν είναι άνεργοι και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποια πράγματα, ας το κάνουν. Διότι μπαίνετε εσείς στη διαδικασία και έχετε την ευαισθησία να κάνετε ούσα άνεργοι, ας κάνουν και κάποιοι που δεν είναι άνεργοι και τους περισσεύουν κάποια χρήματα. Όχι μόνο για την κυρία Ευγενία, για τον κάθε άνθρωπο που έχει πρόβλημα. Σίγουρα, αλλά δεν μπορώ, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα 3 χρόνια αυτή η γυναίκα χωρίς σπέρμα, με παγωκίστες στην ινσουλίνη, η μητέρα μου έπασε σιψιμή από ζάχαρο. Δηλαδή το βλέπω και κοντεύω να τρελαθώ εδώ πέρα. Δεν είναι δυνατόν. Δυστυχώς, κυρία Χριστίνα, η κρίση μας έφερε πολλά προβλήματα. Πάρα πολλά προβλήματα. Κυρία Φέη, τίποτα. Απλά όσο μπορέσω, δώστε μου κάποιο λογαριασμό κάπου, να καταθέσω κάποια χρήματα. Να είστε καλά. Έστω να πάει να πάρει φαγητό για τα παιδιά, κάτι, δεν ξέρω τι. Ή να πάω να πάρω τσάντες από το σούπερ μάρκετ, λίγα ψώνια, κάτι να δώσω. Κυρία Χριστίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά την εκπομπή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, να δούμε πώς μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και συγχαρητήρια, Φέη, για την εκπομπή. Τη βλέπω κάθε μέρα και πραγματικά έχεις κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά εσύ και οι συνεργάτες εκεί. Ευχαριστώ πολύ, πραγματικά, κυρία Χριστίνα. Να είστε καλά. Okay, καλά Χριστούγεννα σε όλους. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κύριε Παπαδόπουλε, yeah. Κυρία Ευγενία, κρατάω την ανθρωπιά του κόσμου. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι κάποια λύση θα βρεθεί και στο δικό σας το πρόβλημα. Ήδη έχουν ξεκινήσει και γίνονται κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι σε αυτή την πορεία θα είναι και η δική σας οικογένεια. Ένα μήνυμα και προς το Δήμο είναι σημαντικό. Παρακαλώ. Πιστεύω ότι και ο Δήμος Πεντέλης, στον οποίο ανήκει η κυρία Ευγενία, αλλά και όλοι οι Δήμοι της χώρας, πρέπει να έρθουν στο ύψος της κοινωνικής τους ευθύνης. Έτσι. Και να μην αφήνουν αυτούς τους ανθρώπους στο έρμεο, πραγματικά έρμεο της σημερινής κατάστασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που μπήκατε στην περιπέτεια την ψυχική. Να έρθετε εδώ να πείτε το πρόβλημά σας για να βρούμε μια λύση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, κύριε Μαυράγανη. Καλά Χριστούγεννα κιόλας. Επίσης.